Κύριε, χαίρετε και καλώς ήρθατε στο γυροστοίχημα από τον Gazeta.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλισανάδος και σήμερα θα ασχοληθούμε με τις αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής μέρας των νοκάουτ του γύρου 2016. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 4 Γαλλία-Ιρλανδία, στις 7 Γερμανία-Σλοβακία, ενώ ολοκληρώνεται στις 10 με την σύγκρουση της Ουγγαρίας με το Βέλγιο. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Η οικοδέσποινα Γαλλία υποδέχεται την Ιρλανδία στη Λιόν. Η νίκη της οικοδέσποινας τιμάται στο 1.33, η ισοπαλία στο 3.90 και η επικράτηση των Ιρλανδών στο 8.25. Το under τιμάται στο 1.45, ενώ το over στο 2.15. Η Γαλλία δεν έχει ικανοποιήσει με την απόδοση της ως τώρα, ωστόσο όσο προχωράει η διοργάνωση αναμένεται να βελτιώνεται. Η Ιρλανδία έκανε την υπέρβασή της παίρνοντας το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Μάλιστα, το έπραξε με ηρωικό τρόπο την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην αδιάφορη Ιταλία, κερδίζοντας 1-0 με γκολ στο τέλος. Πλέον, το επίπεδο ανεβαίνει επικίνδυνα για τους Ιρλανδούς, ωστόσο περιμένουμε να το παλέψουν και στα 90 λεπτά και ό,τι βγει. Αποφεύγοντας λοιπόν το χαμηλό και δίχως ιδιαίτερη στοιχηματική αξία άσο, θα ποντάρουμε στη μαχητικότητα των Ιρλανδών αλλά και στα μέτρια πρώτα ημίχρονα το γάνος διοργάνωση. Επιλογή μας λοιπόν, το χ στο ημίχρονο, στο ελκυστικότατο 1.93. Σειρά για την αναμέτρηση της Γερμανίας με την Σλοβακία, η οποία διεξάγεται στο Pierre Mauroy της Lille. Η νίκη των Panzer παίζεται στο 1.33, η ισοπαλία στο 3.90 και η επικράτηση των Σλοβάκων στο 8.25. Το under βρίσκεται στο 1.50, ενώ το over τιμάται στο 2.05. Η Γερμανία έχει εμφανίσει ως τώρα δυναμία στο σκοράρισμα, γεγονός που οφείλεται στην έλλειψη ενός φορ περιοχής, γεγονός που οδηγεί τον Joachim Löw να χρησιμοποιήσει την κορυφή των Mario Götze ως ψευτο εννιάρη. Οι Σλοβάκοι έχουν εμφανίσει επιθετικές αρετές αλλά και αμυντικές αδυναμίες. Χωρίς αξία το 1.33 στην νίκη της Γερμανίας, οπότε θα αναζητήσουμε την επιλογή του goal-goal στην άκρος ικανοποιητική τιμή του 2.40. Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες συναντήθηκαν σε φιλικό στις 29 Μαΐου με τελικό αποτέλεσμα 3-1 υπέρ των Σλοβάκων. Περνάμε στην αναμέτρηση που ολοκληρώνει το απόψινο πρόγραμμα και είναι το Ουγγαρία-Βέλγιο, το οποίο διεξάγεται στο στάδιο Municipal της Τουλούζ. Η νίκη της Ουγγαρίας παίζεται στο 6.25, η ισοπαλία στο 3.30 και η νίκη του Βελγίου στο 1.50. Το under τιμάται στο 1.40, ενώ το over στο 2.30. Σε σχέση με τα προκριματικά, η Ουγγαρία κυνηγάει το βραβείο της πιο βελτιωμένης ομάδας και εκείνης που δούλεψε περισσότερο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Στόχος επετεύχθη λοιπόν για την ομάδα του Μπέρτ Στόρκ, η οποία δεν έχει τίποτα να χάσει από εδώ και πέρα. Το Βέλγιο παρουσιάζει αστάθεια στην απόδοσή του μέχρι στιγμής, ωστόσο η ποιότητα που διαθέτει στο ρόστερ το χρήζει ως σωστό φαβορί της αναμέτρησης. Βέβαια, τιμές όπως το 1.50 στο οποίο βρίσκεται η επικράτηση του Βελγίου δεν μπορούν να αποτελέσουν επιλογή. Μοιραία θα αναζητήσουμε εναλλακτικές και μια τέτοια είναι ότι θα μπουν αρκετά γκολ στην αναμέτρηση από τη στιγμή που το ενδεχόμενο προκύπτει και σε ξεκάθαρε τιμές outsider. Παίζουμε συνεπώς το 2.30 στο over 2.5. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το κομμάτι των αναλύσεων. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να δούμε συγκεντρωτικά τις επιλογές μας. Απόψε πάμε στοίχημα με το χ ημίχρονο στο Γαλλία-Ιρλανδία σε απόδοση 93, το goal-goal στο Γερμανία-Σλοβακία στο 2.40 αλλά και το over 2.5 στην αναμέτρηση της Ουγγαρίας με το Βέλγιο στο 2.30. Ακόμα ένα γύρο στοίχημα έφτασε στο τέλος του. Ως την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.